οικονομική εξαθλίωση, αυξημένα κόστη, δυσλειτουργικό σύστημα υγείας και απουσία ουσιαστικών παρεμβάσεων. Κάπως έτσι περιγράφουν οι συνταξιούχοι την πραγματικότητα που βιώνουν καθημερινά και γίνεται όλο ένα και πιο δύσκολη. Πρόκειται για μια ομάδα που αποτελεί ένα σημαντικό μέρος της ελληνικής κοινωνίας, περίπου το 20%. Άνθρωποι βιοπαλαιστές που έχουν προσφέρει πολλά στον τόπο τους και πλέον, αφού μεγάλωσαν, νιώθουν ότι είναι αφημένοι στην τύχη τους. Όταν πηγαίνεις στο σούπερ μάρκετ και παίρνεις μια τζαντούλα που πηγαίναμε παλιά και γεμόναμε το καρότσι και πληρώναμε 50 ευρώ και σου λέει 60 ευρώ μια τσάντα, καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να βγούμε. Δεν μπορούμε να βγούμε με τίποτα. Να δώσει κανένα φράγκο, να βγάλουμε τα έξοδα. Έξοδα, δεν έχουμε έξοδα. Πολλά για αυτούς. Για αυτούς δεν έχουμε τίποτα. Καθόλου δεν φτάνει, γιατί μας κόψαν τα μισά. Εμένα μου κόψαν 720 ευρώ το μήνα. Τα έσοδα μένουν σταθερά, ωστόσο τα καθημερινά κόστη αυξάνονται. Σύμφωνα με πολίτες, αρκετοί είναι αυτοί που δυσκολεύονται να τα απεξέλθουν ακόμα και στις βασικές ανάγκες του νοικοκυριού τους, ενώ σε αυτό έρχεται να προσθεθεί και το ζήτημα της ιατρικής τους κάλυψης, για την οποία αναγκάζονται, όπως λένε, να στραφούν στον ιδιωτικό τομέα, καθώς χαρακτηρίζουν την κατάσταση στη δημόσια υγεία προβληματική. Η ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, η επίσκεψή στο νοσοκομείο είναι προβληματική. Πολλά έξοδα, ώρες δεν φτάνει η σύνταξη για τα φάρμακα και αναγκάζει και πηγαίνει απ' έξω, έξω σε ιδιωτικά ιατρία. Παλαιότερα είχαμε ένα ταμείο το οποίο μας χορηγούσε τα πάντα. Τώρα αν πάρεις γνήσια, λέει, φάρμακα, πληρώνεις 50% συνδρομή, ενώ παλαιότερα ήταν 10. Πάρα πολύ άρρωστος και θέλω πολλά λεφτά σε φάρμακα. Ευτυχώς που έχω μια πάθηση την οποία μου κόβει χρήματα για τα φάρμακα. Αν δεν μου τα κόβε και αυτά, και τώρα πάνε να τα κόψει αυτά ο Γεωργιάδης. Κατάθλιψη και μοναξιά γεμίζουν πολλούς ηλικιωμένους ή δυσκολίες που καλούνται να αντιμετωπίζουν. Από καρδιωτικά είναι τα στοιχεία από τον ειδικό Αλέξανδρο Βγότζα, όπου το 30% της τρίτης ηλικίας στην ενδοχώρα του Ηρακλείου έχει κατάθλιψη. Όμως μόνο ένα 12% το γνωρίζει. Έχουμε βρει από τις δικές μας έρευνες, ειδικά στην ενδοχώρα του Ηρακλείου, ένας μεγάλος αριθμός και άνδρων και γυναικών, αλλά και δύο γυναικών, πάσχουν από κατάθλιψη. Πάρα πολύ ψηλό, 30%. Ένα 12% το γνωρίζει. Το άλλο 25-28% δεν το γνωρίζει. Ήταν κάτι που το βρήκα μέσα από τις εργασίες μας. Μια σημαντική μερίδα της τρίτης ηλικίας νιώθει μόνη της, ενώ το φαινόμενο αυτό είναι συχνότερο στην ενδοχώρα και ειδικά στις γυναίκες, όπως περιγράφει ο Αλέξανδρος Βγόντζας. Η μοναξιά, ειδικά στις γυναίκες, ειδικά στην ενδοχώρα, μεγάλες γυναίκες αναφέρουν πολύ συχνά το πρόβλημα της μοναξιάς. Έχουν μείνει μόνοι γιατί τα παιδιά φύγανε, γιατί ο σύντροφος, η σύζυγος έχουν φύγει από τη ζωή και υπάρχει μεγάλη μοναξιά, η οποία δεν θεραπεύεται μόνο με φάρμακα. Θέλει κοινωνικά μέτρα, θέλει μέτρα κοινωνικοποίησης, θέλει μέτρα για να βοηθούνται να μετακινηθούν από το χωριό τους σε μια κομμόπολη. Η συχνότητα των αυτοκτονιών είναι μεγαλύτερη στους μεγάλους ανθρώπους και αυτό είναι τραγικό. Η κεντρική πολιτεία πρέπει να στρέψει το βλέμμα στην τρίτη ηλικία, τονίζουν συνταξιούχοι, οι οποίοι υποστηρίζουν πως βιώνουν χρόνια τώρα την αδιαφορία των αρμόδιων.